καταλαβαίνω γιατί πηγαίνουμε σε αυτή τη δεξίωση. Στο έχω πει χίλιες φορές. Δεν μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Μην ευριάζεις έτσι, αγάπη μου. Πάρ' το σαν κοινωνική υποχρέωση. Βαρέθηκα. Θα προτιμούσα να πηγαίναμε κάπου οι δυο μας. Αυτή η κοσμική ζωή αρχίζει να μου δίνει στα νεύρα. Τον τελευταίο καιρό άλλαξες πολύ, Βάνα. Κάτι έχεις εσύ για να μιλάς έτσι. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να κουραστεί κάποτε. Εγώ σαν κοσμική σε μόλις. Μη με κάνεις να γελάσω. Ναι. Εμπρός. Λέγετε παρακαλώ. Ποιος είναι? Ναι. Παρακαλώ μιλήστε. Μα ποιος είναι? Ποιος ήτανε? Κάποιος μυστηριώδης άγνωστος. Τα τελευταία χρόνια η Αθήνα άλλαξε. Όλος ο κόσμος άλλαξε. Δεν έχεις άδικο. Πάω να φέρω το αμάξι. Και το βάζεις τα Σαββατοκύριακα στον καράζ? Δεν υπάρχει λόγος. Είναι ερημιά παντού, όλοι πάνε στα χωριά τους. Από συνήθεια το πηγαίνω, αγαπητοί μου. Δεν θα αργήσω. Ναι. Εμπρός. Λέγεται, παρακαλώ. Εμπρός. Ποιος διάολος είσαι? Το κλείσε. Θα ήταν λάθος νούμερο. Μάλλον δεν ζητάνε εμένα. Περίεργα τηλεφωνήματα γίνονται τώρα τελευταία. Τι θέλεις? Τι έγινε? Έφυγε ο σύζυγος. Το βολικό ανθρωπάκι. Λέανδρε, πάψε να παίζεις μαζί μου αυτό το βρώμικο παιχνίδι. Κούκλα, δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Σταμάτα πια αυτά τα νόητα τηλέφωνα. Δεν θέλω να χαλάσει ο γάμος μου. Πρέπει να το πάρεις απόφαση, κατάλαβες? Όχι, Λέανδρε. Δεν θα σ' αφήσω να με καταστρέψεις. Μη με αναγκάσεις να σε χτυπήσω. Οι γυναίκες δεν με ακρατάνε συντερικά. Πώς μπορείς να είσαι τόσο διεφθαρμένος? Αθώα μου περιστερά. Οι φτερούγες μόνο σου λείπουνε. Μόνο που σου ζητάω είναι να σταματήσεις πια αυτά τα τηλέφωνα. Σταμάτα αυτά τα νόημα τηλέφωνα. Πρέπει να φύγω, σε λίγο γυρίζω άντρας μου. Thank you.
Τι προσπαθείς να μου πεις, παιδί μου. Τίποτα, Ιακώ, πάμε. Κύριε Λέανδρε, ξεχάσατε την πόρτα ανοιχτή. Κύριε Αντωνιάδη. Κύριε Λέανδρε. Κύριε Αντωνιάδη. Κύριε Αντωνιάδη. Κύριε Λέανδρε. Κύριε Μίτσιο, δεν συμφωνώ μαζί σας και πιστεύω ότι κι άλλοι εδώ μέσα έχουν την ίδια γνώμη. Τελικά, αγαπητοί μου, φαίνεται πως ματαιοφωνούν όλες αυτές οι οργανώσεις. Τρώνε τον καιρό τους σε συσκέψεις, ροκανίζουν τους προϋπολογισμούς και το αποτέλεσμα μηδέν. Και το χειρότερο είναι ότι όλοι αυτοί οι χαραμοφάγηδες είναι ικανοποιημένοι ότι δήθεν επιτελούν έργο. Αν κατάλαβα καλά, θέλετε να πείτε ότι ο κόσμος δεν προχωρεί, δεν βελτιώνεται. Το πράγμα είναι ολοφάνερο, κύριε Φωλιάτη. Προχωρεί. Προχωρεί, αλλά σαν τον κάγουρα. Λύνει ένα πρόβλημα και δημιουργεί δύο ή και περισσότερα. Μα τότε, τότε τι πρέπει να γίνει, να παραιτηθεί η ανθρωπότητα από κάθε προσπάθεια. Τα ξέρω, δεν είμαι εγώ εκείνος που θα απαντήσω σε τόσο καυτά ερωτήματα. Όλοι συγχωρείτε. Παρακαλώ. Καλώς του. Γεια σας. Όσο έρχονται οι κυρίες, τόσο ομορφαίνει η παρέα. Πολλές φορές αναρωτιέμαι τι θα γινόμαστε χωρίς εσάς. Μην ανησυχείτε, κανένας δεν χάνεται. Ο κύριος Μίτσιο συντονίζεται να γεμίζει το μυαλό του με ανύπαρκτες απορίες. Λοιπόν, κυρία Μίτσιο, όταν η έξυπνη γυναίκα είναι και όμορφη, τότε απολαμβάνει το τέλειον. Εσείς, κυρία Λέκο μου, απολαμβάνετε το τέλειον. Όσο μπορώ, όσο μου το επιτρέπει η ζωή. Παίρνε όσο μπορείς περισσότερα από τη ζωή, γιατί άμα φύγει δεν υπάρχει τίποτα. Μυστήριο σκεπάζει τον άλλο κόσμο. Φοβάσαι το θάνατο. Αν φοβάμαι το θάνατο. Ξέρετε κανέναν που θέλει να πεθάνει? Ο καλός μου αδελφός, ο γαμιανός, ο καλλιτέχνης. Έλα, έλα κάτσε. Ποτέ μου δεν σου απαγόρευσε τίποτα. Μπορεί να πιει και να διασκεδάσει μαζί σας ένας άνθρωπος που έχει χάσει τα λογικά. Πάρε το ποτήρι μου. Δεν σου απαγόρευσε τίποτα. Εκτός από το να με δολοφονήσεις, αδερφέ μου, πάρτε τον! Είσαι άτιμος! Πάρτε τον μέσα! Σε ένας φωλιάς! Πώς του ξέφυγε! Μου ζήτησε νερό, χάθηκε μέσα από τα μάτια μου ξαφνικά. Πιέρετε μέσα! Βάλτε στο εργαστήριό του! Σίγουρα! Στιγμένος στην αμαρτία, αδερφέ μου! Το χάος που φωτιάσαμε... Πάτε μέσα! Ελάτε, ελάτε, μην χάνετε το κέφι σας. Είναι ένα συνηθισμένο περιστατικό. Είναι η πέμπτη φορά που προσπαθεί να με σκοτώσει ο αδερφός μου. Μα για ποιο λόγο? Πιστεύει ότι δεν είμαι ενάρετος. Άρα δεν πειράζει, αυτά θα τα κουβεντιάσουμε καμιά άλλη φορά. Είναι επικίνδυνος. Για σας, όχι για μένα. Λοιπόν, τι θα λέγατε για μια κρουαζιέρα στο Αιγαίο? Α, πολύ ωραία ιδέα. Την ιδέα την έριξε ένας φίλος, ο Λέανδρος. Α, η
φίλοι σας ξέρουν να γλεντούν, κύριε Μίτσιο. Ναι, και μου κάνει εντύπωση πως δεν έχει έρθει ακόμα εδώ. Περίεργο, ε. Γεια σας. Τι έγινε, Κώστα, τελείωσες με τα αποτυπώματα? Σε λίγο τελειώνουμε, κύριε Παστινόμα. Ωραία. Από ό,τι βλέπω, παστρικιά δουλειά. Καμιά πιθανότητα να επιζήσει το θύμα. Μυρίζομαι επαγγελματία δολοφόνο. Τίποτα δεν αποκλείεται. Ο τρόπος που ζούσε θα τα έφερνε αυτά τα αποτελέσματα. Εσείς ποιος είστε? Γιώνης Αθανάσιος. Εδώ, στο διπλανό διαμέρισμα μένω. Α, μάλιστα. Εσείς μας τηλεφωνήσετε? Όχι. Εγώ είδα πρώτος το θύμα. Πέστε μου, τι ξέρετε για το θύμα, κύριε Γιώνη? Δεν μπορώ να πω ότι ξέρω πολλά για τη ζωή του. Αλλά είχε κάτι που δεν μου άρεσε. Πέστε μου ένα από αυτά τα κάτι. Ένα βράδυ τον έφερε μια κυρία με το αυτοκίνητό της. Μάλλον. Εκείνη έκλαιγε και εκείνος τη χτύπησε. Μπορείτε να μου περιγράψετε αυτή την κυρία? Από ό,τι θυμάμαι ήταν όμορφη. Νέα. Πολύ νέα. Μια άλλη μέρα, Κυριακή νομίζω ήταν, ήρθαν δύο και χτύπησαν την πόρτα του. Ήταν δύο άντρες γεροδεμένοι. Μιλούσαν για εκατομμύρια. Ήτανε πλούσιος? Ζούσε πλούσια. Έκανε μια περίεργη ζωή. Βέβαια, δεν είμαι εγώ αυτός που θα τον κρίνει. Δεν τον κρίνετε, κύριε Γιώνη. Πληροφορίες μας δίνετε. Πεςτε μου, τι άλλο ξέρετε για τον Αντωνιάδη? Ένα βράδυ έφερε ένα τσούρμα από τουρίστριες. Ελληνίδες και ξένες. Νομίζω ότι δεν είναι τολμηρό αυτό που θα σας πω. Πεςτε μου, σας ακούω. Αναστάτωσε την πολυκατοικία. Έκαναν όργια. Από ό,τι συμπεράναμε από τις φωνές, βέβαια. Πολύ ωραία. Εντάξει, κύριε Γιονίση, σας ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να πηγαίνω? Ναι, βεβαίως. Ίσως σας χρειαστώ κάποια άλλη φορά. Στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Γιονίση. Γεια σας. Κώστα. Μάλιστα. Θέλω να μου βρείτε και το πιο παραμικρό αποτύπωμα που υπάρχει σε αυτό εδώ το γραφείο. Μείνετε ίσως. Κύριε Παστινόμε, για δέστε αυτές τις φωτογραφίες, παρακαλώ. Μήπως αυτός ο φάκελος έχει ενδιαφέρον, βλέπω κάτι περίεργα πράγματα. Μάλιστα. Γιώργο, πολύ ωραία ανακάλυψη αυτά εδώ. Σε ευχαριστώ. Τι έγινες, από χτες ψάχνω να σε βρω. Είχα μπλέξει με εκείνο το χρυσοκοείο. Πήγαν να κάνουν μόνοι τους τη δουλειά για να πάρουν τα ασφάλιστα. Αλλά δεν με ξεγελάς εμένα. Εσύ τι έγινε, έμαθα ότι έμπλεξες λέει με μια δολοφονία. Ναι, φάγανε κάποιον Λέανδρο Αντωνιάδη. Αχα. Ας τα μάξε εδώ και θα σε φέρω εγώ στο γυρισμό. Πάμε, θα σου πω τις λεπτομέρειες. Ωραία, εντάξει. Χαίρετε. 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 Ο κύριος Φωλιάτης. Μάλιστα. Μπορούμε να σας απασχολήσουμε για λίγο, κύριε Φωλιάτη? Μα ποιοι είσαστε, κύριε? Είπα αστυνόμος Βαλέριος Θωμάς Αποστόλου. Αστυνόμος. Περάστε. Περάστε, παρακαλώ. Κύριε Φωλιάτη, ζητάμε συγγνώμη για την ενόχληση. Ίσως είναι ακατάλληλη η ώρα. Δεν είχα ποτέ δοσοληψίες με την αστυνομία. Τι συμβαίνει, κύριε? Πρόκειται για τον Λέανδρο Αντωνιάδη. Λέανδρο Αντωνιάδη, είπατε? Ναι. Νομίζω πως θα έχετε να μας δώσετε μερικές πληροφορίες. Κύριε Παστινόμε, δεν έχω μεγάλο κύκλο γνωριμιών.
Είμαι αφασιωμένος στη δουλειά μου, στο σπίτι μου και στη γυναίκα μου. Κύριε Φωλιάτη, ο Λέανδρος Αντωνιάδης δολοφονήθηκε χτες. Δολοφονήθηκε, είπατε? Μάλιστα. Νομίζω ότι τον είχαμε συναντήσει σε κάποιο φιλικό σπίτι. Τίποτα περισσότερο. Είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγξουμε όλα τα τηλέφωνα που βρήκαμε στην ατζέντα του, κύριε Φωλιάτη. Αν αυτός ο κύριος έχει το τηλέφωνο του σπιτιού μου, θα πρέπει να είναι σημειωμένο και το δικό του εδώ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Όχι, κύριε. Στο όνομα Λέανδρος Αντωνιάδης δεν υπάρχει τίποτα. Πότε δολοφονήθηκε αυτός ο άνθρωπος? Χτες το απόγευμα. Ό,τι και αν έχει γίνει, κύριε Βαστινόμε, δεν καταλαβαίνω γιατί ζητάτε από εμάς πληροφορίες. Είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγξουμε όλα τα τηλέφωνα που βρήκαμε στην ατζέντα του, κύριε Φωλιάτη. Ευτυχώς. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Μήπως εσείς, κυρία μου, μπορείτε να θυμηθείτε το φιλικό σπίτι που σας γνώρισαν το θύμα? Ναι, νομίζω ότι ήταν στο σπίτι του Ιάκωβου Μίτσιου. Νόρα, δεν θυμάμαι καθόλου αυτόν τον άνθρωπο. Μα ήταν μια τυχαία γνωριμία από αυτές που γίνονται στα σαλόνια και την ξεχνάς την ίδια στιγμή. Τέλος πάντων, στην ατζέντα του Αντωνιάδη, κύριε Φωλιάτη, υπάρχει το δικό σας όνομα και όχι της κυρίας σας. Και πάλι συγγνώμη για την ενόχληση. Χαίρετε. 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 Τι σημαίνει αυτό, αγάπη μου? Δεν ξέρω. Έγινε ένας φόνος και ψάχνω για τον ένοχο. Στο σπίτι μας, Νόρα? Δεν σε κατηγόρησε κανείς για δολοφόνο. Μόνο αυτό έχεις να μου πεις? Το βρίσκεις τόσο απλό να σου χτυπήσουν την πόρτα δύο αστυνομικοί? Φοβάμαι πως κάναμε κάθε θωμά. Ο σύζυγος δεν πρέπει να ξέρει τίποτα. Έτσι νομίζω. Πάντως εσύ έκανες ό,τι μπορούσες για να σώσεις την κυρία Νόρα. Ναι, αλλά νομίζω ότι ο σύζυγος πρέπει να το κατάλαβε ότι έλεγα ψέματα. Άντε πάμε. Ναι. Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι, όπου θέλετε εσείς. Εντάξει. Ναι, ευχαριστώ. Γεια σας. Δεν δυσκολεύτηκα να σας βρω στον κατάλογο. Βλέπετε, έχετε ένα σπάνιο όνομα. Καθίστε. Ευχαριστώ. Η πορτοκαλάδα σας είναι έτοιμη. Χυμός, πώς το καταλάβατε? Συνήθως οι κυρίες που προσέχουν τη σιλουέτα τους πίνουν χυμό πορτοκάλι. Ο σύζυγος? Στις δουλειές του. Εχθές, όταν φύγατε, είχα φασαρία με τον άντρα μου. Ναι, το καταλαβαίνω. Συνήθως προσπαθώ να μην δημιουργώ προβλήματα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Κύριε Βαλέριε, αγωνίστηκα για να ξεφύγω από τη φτώχεια. Τα κατάφερα, αλλά η καινούργια μου ζωή κρέμεται από μία κλωστή. Ρωτήστε με ό,τι θέλετε, αλλά σας παρακαλώ πολύ, μην ξανάρθετε σπίτι μου. Εντάξει, κυρία Φωλιάτη. Πεςτε μου, τι ξέρετε για τον Λέανδρο Αντωνιάδη? Πρόκειται για μια βρώμικη ιστορία. Αλλά πιστέψτε με, αληθινά, δεν έχω καμιά σχέση με το θάνατό του. Δεν σας κατηγόρησα γι' αυτό. Έκανα πολλές κουταμάρες στη ζωή μου. Προσπάθησα να ξεφύγω από τη φτώχεια. Αστυνομικός είσαστε και ξέρετε τι θέλω να πω. Ντρέπομαι για πολλά πράγματα που έκανα. Έτσι, όταν ο Φωλιάτης μου ζήτησε να παντρευτούμε, νόμιζα ότι θα ξεφύγω από όλα αυτά. Θέλετε να πείτε πως ο Αντωνιάδης σας εξεβίαζε? Του πλήρωσα πολύ ακριβά τις βλακίες που έκανα. Θα μπορούσατε όμως να τον είχατε καταγγείλει. Ναι, αλλά έτσι θα τίναζα στον αέρα το σπιτικό μου. Έκανα πολλές κουταμάρες, αλλά δεν είμαι κουτί. Η δουλειά σας είναι να ψάχνετε να βρίσκετε ενόχους.
Έτσι, αργά ή γρήγορα θα καταλήγατε σε μένα. Σας πρόλαβα λοιπόν, αλλά σας παρακαλώ πολύ, μην μου κάνετε κακό. Κυρία Φωλιάτη, δεν θέλω να σας κάνω κακό. Τη δουλειά μου κάνω. Και η δουλειά μου είναι να βρω τον ένοχο. Αν εσείς είστε αθώα, όπως λέτε, τότε δεν πρέπει να φοβάστε τίποτα. Φαίνεται πως έχω μπλέξει άσχημα, πολύ άσχημα. Και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να με βοηθήσει. Δεν πρέπει να πανικοβάλλεστε. Ξέρετε, σκέφτηκα πολλές φορές να αυτοκτονήσω, αλλά δεν τα κατάφερα. Νομίζω ότι η αυτοκτονία δεν λύνει τα προβλήματα. Αντίθετα, μερικές φορές προσθέτει κι άλλα. Κοντεύω να τρελαθώ. Στο γραφείο του Αντωνιάδη υπήρχαν μερικές φωτογραφίες. Αυτές εδώ. Το φαντάστηκα. Δεν θέλησα να μιλήσω χτες μπροστά στο σύζυγό σας για αυτές. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι από κάποια διασκέδαση, ε? Ναι. Τι δουλειά κάνει αυτός ο Μίτσιος? Λέει ότι εμπορεύεται έργα τέχνης. Μπορείτε να μου πείτε ποιος έβγαζε αυτές εδώ τις φωτογραφίες? Κυρία Φωλιάτη, βοήθησέ με για να σε βοηθήσω. Σου υπόσχομαι πως θα κάνω ό,τι μπορώ. Σας παρακαλώ πολύ, αφήστε με να ζήσω ήσυχα με τον άντρα μου. Μ' αγαπάει και τον χρειάζομαι. Κυρία Φωλιάτη, σου υπόσχομαι πως δεν θα πάθεις κανένα κακό. Πες μου μόνο ποιος έβγαζε αυτές εδώ τις φωτογραφίες. Κύριε, θέλουμε φωτογραφίες. Μάλιστα, τι φωτογραφίες? Αυτές. Αστυνομική. Ακριβώς. Ας μην χάνουμε καιρό, Κίκα. Τα ξέρουμε όλα. Όλα. Ποια όλα, κύριε, δεν καταλαβαίνω. Δεν μου λες φωτογραφίες σε γάμους και σε βαπτίσια βγάζεις? Μάλιστα. Σε όργια. Όργια, δεν καταλαβαίνω, κύριε. Θέλετε να πείτε. Κίκα, κατηγορήσε για φόνο. Για φόνο, εγώ? Μα τι λέτε, κύριε, τώρα? Είσαι μπλεγμένος άσχημα. Γιατί το έκανες αυτό? Ποιο, κύριε, τι έκανα, κύριε? Ποιο σκότωσα? Το Λέανδρο Αντωνιάδη. Εγώ? Μα τι λέτε, κύριε, τώρα? Να τηλεφωνήσω δικηγόρο. Βρε, άστα τηλεφωνήματα. Μεταξύ μας θα τα βρούμε καλύτερα. Στο χέρι μας είναι να σε ξεμπλέξουμε. Κύριε, εγώ είμαι ένας οικογενειάρχης. Βρε, όλοι έχουμε κάποια οικογένεια. Για το καλό σου το λέμε. Κοίταξε να μας βοηθήσεις. Μάλιστα, ό,τι θέλετε. Εκτός από σένα, ποιος άλλος είχε λόγους να ξεπαστρέψει τον Αντωνιάδη? Και που θέλετε τώρα να ξέρω εγώ, κύριε? Άφημα για 10 λεπτά. Πήγαινε μια βόλτα και ξαναγύρω. Θωμά, το έχω πει τόσες φορές. Δεν μ' αρέσει το ξύλο. Πρέπει μια βόλτα πήγαινε και να το κάνω εγώ να κελαγητήσει 10 λεπτά μόνο. Δεν πειράζει, μόνο, θα μιλήσει μόνος του. Πρέπει και είναι μια βόλτα που σου λέω 10 λεπτά. Αφού επιμένεις, κάνω τη νομή. Και πού είσαι? Κλείσε την πόρτα τώρα που θα βγαίνεις. Μισό λεπτό, κύριε, που πάτε. Θα τα πω όλα. Κύριε, εγώ ξέρετε, δεν είμαι φωνιάς, δεν είμαι δολοφόνος. Ένας φωτογράφος είμαι. Η δουλειά μου είναι να βγάζω φωτογραφίες και να πληρώνω, καταλάβατε. Έπειτα, δεν είναι εύκολο να πεις όχι σε ένα πλούσιο πελάτη. Ο Λέανδρος ήταν μούτρο. Αυτά που λες τα ξέρουμε. Οι τολμηρές φωτογραφίες στην εποχή μας είναι κάτι συνηθισμένο. Και αυτά τα ξέρω. Θέλω να μας φέρεις όλες τις φωτογραφίες που έχεις βγάλει στα πάρτι του Μίτσιου. Μα μάλιστα. Και πού είσαι? Μην κρύψεις καμιά, γιατί την έχεις άσχημα. Όχι, όλες, το λόγο μου. Ωραία. Και κάτι άλλο ακόμα. Δεν θα πεις σε κανένα ότι ήρθαμε εδώ. Σύμφωνοι? Σύμφωνοι. Άντε.
Κύριε Παστινόμε. Ναι. Σας ζητάει ένας κύριος. Πώς λέγεται? Φωλιάτης. Πες το να περάσει. Μάλιστα. Περάσει, κύριε Φωλιάτη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ασφαλώς δεν θα με περιμένατε, κύριε Παστινόμε. Ομολόγω πως όχι. Καθίστε. Ευχαριστώ πολύ. Τι σας σημαίνει, κύριε Φωλιάτη? Πρόκειται για τη γυναίκα μου. Ύστερα από την επίσκεψη που κάνετε στο σπίτι μου, είναι αδύνατο να ησυχάσουμε. Δεν σας αδικό, κύριε Φωλιάτη. Συνήθως έτσι γίνεται όταν κανείς είναι ερωτευμένος με τη γυναίκα του. Το ίδιο θα κάνετε κι εσείς στη θέση μου. Κύριε Φωλιάτη, φοβάμαι ειλικρινά ότι σας έχω δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι λίγο άχαρη η δουλειά μας. Γι' αυτό και ο πολλής κόσμος δεν μας συμπαθεί. Μιλήστε μου ειλικρινά, κύριε Βαλέρια. Γιατί ήρθατε στο σπίτι μου? Κύριε Φωλιάτη, υπάρχει ένας φόνος. Είμαστε υποχρεωμένοι να ψάξουμε εκεί που είχε επαφές ή σχέσεις στο θύμα. Δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές κάνουμε λάθη. Ίσως τελικά ήταν λάθος μας το ότι ήρθαμε χθες στο σπίτι σας. Κύριε Παστινόμε, εκτιμώ την ευγενειά σας και τον τρόπο που με αντιμετωπίζετε. Είσαστε ένας αστυνομικός κάπως αλλιώτικος από πολλούς άλλους. Είμαι όμως σίγουρος ότι ξέρετε πολύ περισσότερα από μένα. Άλλωστε είναι γνωστό ο δυστυχής σύζυγος τα μαθαίνει τελευταίος. Από αυτά που μου λέτε συμπεραίνω ότι δεν πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη στη γυναίκα σας. Εσείς νομίζετε ότι πρέπει να τις έχω? Κύριε Βαλέρια, η γυναίκα μου παίρνει ηρεμιστικά. Είναι φοβισμένη και πετάγεται στον ύπνο της. Έχει εφιάλτες. Κάποια νύχτα πριν από λίγους μήνες άκουσα και ένα όνομα που φώναζε και ξαναφώναζε στον ύπνο της. Μάρθα. Μάρθα! Τι εξήγηση σας έδωσε? Καμιά εξήγηση. Επιμένει πως δεν άκουσα καλά το όνομα. Και κάτι ακόμα. Είπατε ότι το θύμα είχε γράψει το δικό μου όνομα. Μπορώ να δω την ατζέντα? Όχι βέβαια, κύριε Φωλιάτη. Ω, με συγχωρείτε. Έλα, Θωμά. Δεν λέμε τίποτα ιδιαίτερο. Μάλιστα. Τι θα γίνει με εκείνους τους δύο νεάρες? Να τους αφήσουν να φύγουν. Μόνο να τους παρακολουθούν συνέχεια. Μάλιστα. Εμπρός. Ναι. Να πάρει η οργή, να πάρει. Πότε έγινε? Καλά, μη φύγεις. Ερχόμαστε. Μου επιτρέπετε εμένα? Ναι, ναι. Συγγνώμη, κύριε Φωλιάτη. Πρέπει να φύγουμε. Έτυχε μια αναποδιά. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Μια άλλη φορά. Τι έγινε? Σκότωσαν τον φωτογράφο. Επειδή έχουμε ψοφή στους καφέδες, έφερα και τόστ και πορτοκαλάδα για σένα. Αυτός. Τα κερνάω. Κανονικά, θα πρέπει να περιμένουμε κι άλλους φόνους. Δηλαδή τώρα εμείς θα πρέπει να προσέχουμε τις πλάτες μας? Φαντάζομαι την γυναικούλα σου με πλερέζεις. Ωραίος είσαι, μωρέ. Ωραία, με έχεις πεθάνει με αυτό το μαύρο χιούμορ. Ορίστε, κανονικά, εμείς θα πρέπει τώρα να είμαστε στα κρεβατάκια μας. Η γυναίκα μου όλο γκρινιάζει, λοιπόν δεν με βλέπει καθόλου. Θα πάρει λέει το παιδί και θα πάει στη μάνα της. Θωμά, εσύ πήγαινε να κοιμηθείς σπίτι σου. Θα τα πούμε το πρωί. Και εσύ πού θα πας? Μπορεί να πάω κι εγώ σπίτι μου. Δεν μου λες? Θυμήθηκες τίποτα για αυτή την κοπέλα? Ναι, κάτι μου θυμίζει. Νομίζω ότι πρέπει να δουλεύει σε κάποιο καμπαρέ. Την ξέρω από καιρό. Στάσου. Δώσ' μου ένα τάλιρο, έχεις. Πάλι! Με έχεις τρελάνει, τάλιρα. Με εσένα, ναι, πρέπει να έχω ένα εκατομμύριο τσετάλιρα, θα δίνω. Ορίστε, πάρε. Πες κι άλλο για να μην πέφτει τρελά. Ναι, δώσ' μου το αφεντικό σου. Βαλέριος, υπαστινόμος Βαλέριος. Μάλλον δεν θα πάω στο σπίτι. Έλα, γεια σου. Ναι, εγώ είμαι. Όχι, δεν σε θέλω για κακό. Μια πληροφορία θέλω. Πες μου, η Αλίκη δουλεύει ακόμα σε σένα? Α, καλά, θα έρθω από εκεί. Thank you.
τον κύριε Βαλέριε. Ταξεύουμε, κύριε Βαστούμε. Καλησπέρα. Να καθίσετε όπου γουστάρετε, να κεράσω δύο μπουσκάνια. Να μου λείπουν. Όχι μπόμπα, έχω ένα καλό για τους εκλεκτούς φίλους. Ναι. Πώς πάνε οι δουλειές σου? Δεν βαριέσαι. Φαίνεται ότι η δουλειά πλέον του καμπαρέ έχει τελειώσει. Σήμερα περιμέναμε κόσμο, αλλά δυστυχώς. Δεν εννοώ το μαγαζί. Κύριε Βαστούμε, καθαρός, ολοκάθαρος. Εμένα μου λες. Λόγω τιμής σου λέω. Έχω βαρεθεί πια. Όπου βλέπω κομπή να φεύγω. Θα σε ρωτήσω κάτι. Αλλά αμέσως μετά θα το ξεχάσεις. Ούτε θα τηλεφωνήσεις πουθενά. Έγινε. Έχεις το λόγο της τιμής μου, κύριε Βαστούμε. Έχει περάσει από το μαγαζί σου κάποιος Ιάκωβος Μίτσιος? Μίτσιος. Ναι. Λέει ότι εμπορεύεται έργα τέχνης. Ναι, το θυμήθηκα. Τι σώοι άνθρωπος είναι? Πολλά λεφτά. Με ζαλίσανε. Σε ζαλίσανε? Με ζαλίσανε τα πολλά λεφτά, ένα σου λέω μόνο. Τα καρσόνια κλαίγανε από τη χαρά τους. Τι εννοείς κλαίγανε? Τα καρσόνια πήραν τέτοιο μπουργουάρ, κύριε Υπαστινόμε, που δεν το είχαν δει στον ύπνο τους. Ήταν όλοι φτιαγμένοι. Πότε ήρθε για τελευταία φορά? Είναι τώρα 2-3 βραδιές συνέχεια. Είναι καιρός τώρα δηλαδή. Σου ζήτησαν γυναίκες? Όλα και όλα, κύριε Πασινόμε. Μπορεί να είμαι καμπαρετζής, αλλά είμαι καθαρός. Γυναίκες σου ζήτησαν? Εμένα δεν μου ζητάνε γυναίκες. Για μια αξιοπρέπεια ζούμε. Υπάρχουν μερικές καταγγελίες ότι το μαγαζί σου ενοχλεί τους γείτονες. Δηλαδή, κύριε Πασινόμε, όλο μου τα φέρεις από εδώ και στο τέλος με ρίχνεις τον εκβιασμό, έτσι? Το πολύ πολύ να στο κλείσω για μια σεζόν. Λοιπόν, δεν μου είπες. Γυναίκες σου ζήτησαν? Μου ζήτησαν. Μεγάλη παρέα? Ήτανε αρκετά μεγάλη παρέα. Όλοι δικοί μας? Όχι, ήτανε και ξένοι μαζί. Τι να σου πω, πολλά λεφτά. Φαινότανε όλοι φτιαγμένοι. Δηλαδή? Σαν μαφιόζοι. Δεν πιστεύω, κύριε Πασινόμε, να μου κάνεις καμιά πλάκα με το μαγαζί, ε. Όσο είσαι καλό παιδί, δεν έχεις να φοβάσει τίποτα. Εγώ θυσία να γίνω για τον κύριο Βαλέριο. Δηλαδή τώρα αν το καλό εξετάσεις, σου καράσουμε για ένα μεροκάμα το πάω. Εκτός του ότι το μαγαζί σου ενοχλεί τους Πέριξ, δεν έχεις και τον κατάλληλο εξαερισμό. Εντάξει, κύριε Βασινόμε, εντάξει, οικονομάω, μια κουβέντα είπαμε. Δεν θέλω να μου λες ψέματα. Δηλαδή έχεις καταλάβει ότι σου έχω αδυναμία, κύριε Βασινόμε, και μου κουλαντρείς όπως θέλεις, έτσι? Εντάξει, έγινε, όπως θέλεις. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι θέλεις. Πάμε πιο εδώ. Όσο πας και μορφαίνεις, έτσι? Ο κύριος Υπαστινόμος πήρε πάλι το γλυκό του ύφος. Γιατί, έχεις κανένα παράπονο από μένα? Κάθε φορά που σε παίρνω στο γραφείο σου, όλο απουσιάζεις. Α, Λυκάκη, δεν είμαι εγώ για τέτοια, ε. Είναι ζήτημα χαρακτήρα. Και έπειτα εσύ μπορεί να βρεις καλύτερο από μένα. Δεν μ' αρέσει να με ειρωνεύονται, Βαλέρια. Αλίκη, μη θυμώνεις. Ήρθα για δουλειά, δεν ήρθα για να μαλώσουμε. Όπως νομίζεις. Σε τι μπορώ να σε κάνω χρήση? Θέλω να μου πεις ό,τι ξέρεις για τον Ιάκωβο Μίτσιο και για αυτές εδώ τις φωτογραφίες. Α, για αυτό το λεφτά λες? Ναι, και για την παρέα του. Κατάλαβα. Λοιπόν, είναι όλοι τους λεφτάδες και βλαμμένοι. Αλικάκι, λεπτομέρειες θέλω. Κάθε φορά που θέλεις να κάνεις τη δουλειά σου, είσαι όλο τρυφερότητα.
Έλα βρε μωρό μου, μην ταλαιπωρείς. Να δεις που στο τέλος θα μου κάνεις κοινωνική εξομολόγηση. Α, έλα, πες μου κάτι που να σου έκανε εντύπωση από την παρέα. Μου έδωσαν την εντύπωση ότι είναι ανώμαλη. Κάτι χειρότερο. Πώς έβγαλες αυτό το συμπέρασμα? Θα ανατριχιάσεις, άμα σου πω. Τι αραφή να βρίσκεις, αφιέρα. Πώς θα πηγαίνεις όμως. Αυτά. Ωραία. Αλικάκι, είσαι το πιο γλυκό κορίτσι. Μόνο που δεν σου κάνω. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Στην παρέα υπήρχε και μια κοπέλα που τη λέγανε Μάρθα. Μάρθα? Α, ναι, μια όμορφη κοπέλα. Είχε τα χάλια της όμως. Δηλαδή? Θέλω να πω, δεν τα πήγαινε καθόλου καλά με τα νεύρα της. Ξαφνικά γελούσε, έκλαιγε χωρίς λόγο, κωμικοτραγικές καταστάσεις. Νομίζω ότι ήταν μόνη στον κόσμο, δεν είχε κανέναν. Εκείνος ο δυστυχισμένος, ο αδερφός του Μίτσιου, την είχε ερωτευτεί. Καιρό είχε να φανεί. Ποιος είναι αυτός? Κάποιος που είναι ερωτευμένος με τη Μάρθα και την ψάχνει στα καμπαρά. Πελάτης καλός? Δεν είναι συνηθισμένος πελάτης. Σου έχει ζητήσει να του κάνεις παρέα? Φαίνεται ότι δεν είναι με καθόλου ο τύπος του. Με συγχωρείς, πρέπει να φύγω. Αλικάκι, μια από αυτές τις μέρες ίσως σε χρειαστώ, ε? Σύμφωνοι. Να κεράσω. Ήδη παρήγγειλα, κύριε Βαλέρη. Δηλαδή, δεν είμαστε τελείως άγνωστοι, ε? Οι φίλοι μου με λένε Μαξ, κύριε Παστινόμου. Έχουμε ξανά συναντηθεί. Λυπάμαι, αλλά δεν έτυχε ποτέ να με μπουζουριάσετε. Μήπως κυνηγηθήκαμε? Όχι, δεν κάναμε ποτέ κρυφτούλι. Βλέπεις, είμαι κι εγώ άνθρωπος του νόμου. Συνάδελφος. Ελληνογάλλος, από πατέρα. Αν ποτέ έρθεις στο Παρίσι, έλα να με συναντήσεις. Θα με βρεις τη δίωξη κοινού εγκλήματος. Φεύγω σε μια εβδομάδα. Θα πρέπει πριν φύγεις να πούμε δυο κουβέντες, κύριε συνάδελφε. Δεν νομίζω πως έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Υπάρχουν μερικές απορίες στο μυαλό μου που θα ήθελα να συζητήσουμε. Μου φαίνεται πως ξεχνάς ότι δεν είμαι κρατούμενος. Σωστά. Η Μάρθα είναι πολύ ωραίο κορίτσι. Αν κάποια στιγμή με χρειαστείς, έλα να με δεις. Ελπίζω να ξανασυναντηθούμε σύντομα. Και μια τελευταία ερώτηση, αν θέλεις απαντάς. Σ' ακούω. Εσείς οι Γάλλοι συνάδελφοι είσαστε σκληροί, ε? Είμαστε λιγάκι πιο ζόρικοι από εσάς τους Έλληνες. Έχεις σκοτώσει? Δεν είμαι δολοφόνος, κύριε Βαλέριε. Thank you.
θέλεις εδώ? Έχω κάτι περίεργα νέα να σου πω. Έπειτα δεν μπορούσα να σε αφήσω μόνος. Έχουμε μπλέξει σε σκληρά καλύβια. Το ξέρω, Θωμά, το ξέρω. Πρέπει να προσέχουμε τις πλάτες μας. Τι έπαθες, γιατί γελάς? Φαντάζομαι τον εαυτό μου στις εφημερίδες και με κάτι τεράστια γράμματα από κάτω. Με εκνευρίζει. Κοσμάς Βαλέριος, υπαστινόμος, εδολοφονήθη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ανοησίες. Ούτε που φαντάζεσαι που έχουμε μπλέξει. Και το φαντάζομαι και το ξέρω, Θωμά. Έχουμε μπλέξει σε μια ιστορία με σκοτεινά μούτρα και μερικές απελπισμένες κυρίες. Μάλιστα. Πάμε. Θα σου πω τις υποψίες μου και θέλω να τις κουβεντιάσουμε. Ωραία. Προηγουμένως όμως πρέπει να κάνουμε μερικά τηλεφωνήματα στο εξωτερικό. Ωραία. Αυτά τα νέα που έχω να σου πω είναι πολύ σπουδαία. Θα φρίξεις. Πάμε. Ναι. Ναι, μάλιστα. Ναι, το σημείωσα, κύριε. Όχι, βέβαια, δεν ανησυχώ. Άλλωστε, για ποιο λόγο? Μάλιστα, κύριε, χαίρετε. Συμβαίνει. Γιατί με κοιτάει έτσι? Κάποιος υπαστινόμος Βαλέριος. Κοσμάς Βαλέριος. Και? Σε θέλει στο γραφείο του αύριο. Εμένα, για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Αυτό θα μου το πεις εσύ. Δεν θα σε καλά. Παρά. Παράκαμε. Τι στο γέρο γέννησε από την πλάκη μου. Πόσα πράγματα μου σκέψε από ζώσου. Η δικηγόρη είναι για αυτό το λόγο. Τι θες να πεις? Οι δικηγόροι είναι για αυτούς που έχουν αμφιβολίες. Δηλαδή, το έχεις πάρει απόφαση? Ποτέ μου δεν σου είπα ότι είμαι μια γυναίκα που την πήρε από την αγκαλιά της μάνας της. Και μάθε το μια για πάντα. Όποτε θέλεις διαζύγιο θα το έχεις. Μα δεν σου ζήτησα εγώ να χωρίσουμε. Ζήτησε εδώ, αν θέλεις. Δεν είμαι από τις γυναικούλες που πέφτουν στα γόνατα και παρακαλάνε. Μα να πάρει όλοι, γιατί πράγμα με τα δικηγόρους τώρα? Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Για όλα και για τίποτε. Μα κάθε σύζυγος θα ρωτούσε να μάθει. Τι σημασία έχει? Άλλωστε το σπιτικό μας διαλύθηκε. Τι θέλεις να πεις, Βάνα? Πως έχουν γίνει τόσο φοβερά πράγματα που δεν διορθώνονται τίποτα πια? Μάλλον. Ώστε τόσο αφελής υπήρξα λοιπόν που δεν κατάλαβα τίποτα. Ποτέ σου δεν ήσουν αφελής. Σε παρακαλώ, μην με ρωτάς περισσότερα. Αύριο θα πάμε μαζί στον υπαστυνόμο Βαλέριο. Ναι. Α, καλημέρα. Έλα τώρα, ρε γυναίκα, μην αρχίσεις την κρίνια πρωί-πρωί, όχου... Καλά, εντάξει. Το μεσημέρι θα έρθω. Θα πάρω και το Βαλέριο μαζί μου. Τι? Έχεις τα αγαπημένα του φαΐ? Καλά, εντάξει. Φίλησέ μου το παιδί. Γεια. Τι έγινε? Τελείωσες με τον αρχηγό? Ναι, τέλειωσα. Δεν έπρεπε να το μιλήσει για τους φόβους σου. Και τώρα μην τα βάλεις μαζί μου. Τα μεγάλα έξοδα που κάνει ο Μίτσιος δεν δικαιολογούνται. Τόσα λεφτά δεν φέρνει μόνο το εμπόριο έργων τέχνης. Μην είσαι τόσο σίγουρος. Πρέπει να υπάρχουν πίσω του υψηλοί προστάτες. Κύριε υπαστυνόμε, σας ζητάνε. Να περάσουν. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Η κυρία Σαμίου. Μάλιστα. Ο άντρας. Χαίρομαι πολύ. Καλημέρα σας. Κυρία Σαμίου, μην ανησυχείτε. Δύο-τρεις ερωτήσεις θα σας κάνω και μετά θα φύγετε. Θα πάρετε κάτι? Όχι, ευχαριστώ. Δεν μπορεί κάτι, ένα αναψυκτικό. Σε παρακαλώ, οδήγησε τον κύριο στο διπλανό και κέρασε τον κάτι. Κύριε Βαλαρία, αν πράγματι το ζήτημα είναι τόσο απλό, γιατί τότε δεν μένω? Είναι ζήτημα τακτικής, κύριε Σαμίε. Σας παρακαλώ, λάτε στη θέση μου. Συγχωρήστε με, τη δουλειά μου κάνω. Περάστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
Το καταλαβαίνω ότι ένα τηλεφώνημα της αστυνομίας είναι κάπως ενοχλητικό. Αυτό να το πείτε στον άντρα μου. Συμπαθέστατος κύριος. Και αυτό να του το πείτε. Με την πρώτη ευκαιρία. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να σας συστήσω, ε. Γνωριζόμαστε. Φυσικά η γνωριμία σας έγινε στα περίφημα πάρτι του Μίτσιου. Αυτός ο χαμογελαστός κύριος πληρώνει πολύ καλά. Πάντα αυτοί οι κύριοι γοητεύουν λίγοι. Από τις φωτογραφίες που έχω εδώ πρέπει να λείπουν αρκετά κορίτσια. Τουλάχιστον μια ντουζίνα από γοητευτικά πλάσματα. Οι περισσότερες χάθηκαν. Η Μάρθα χάθηκε. Ζει η Μάρθα. Ένα πράγμα θέλω να σας παρακαλέσω. Σας ακούω. Να μην δει ο άντρας μου αυτές τις φωτογραφίες. Έχετε το λόγο. Φυσικά και ο δικός μου άντρας δεν πρέπει να δει αυτές τις φωτογραφίες. Εντάξει. Θα κάνουμε όμως μια συμφωνία. Εγώ θα καταχωνιάσω αυτές εδώ τις φωτογραφίες, αλλά εσείς δεν θα πείτε κουβέντα στο Μίτσιο. Κουβέντα για ποιο πράγμα? Για τη συνάντησή μας. Ξέρω πως αύριο το βράδυ κάνει κάποιο πάρτι στο σπίτι του και ότι είστε καλεσμένες του. Φυσικά δεν θα πάμε. Όχι, λάθος. Θέλω να πάτε. Και μάλιστα μαζί με τους συζύγους σας. Δεν μας απαντήσατε για την κοπέλα που σας ρώτησε ο κύριος Παστινόμος. Η Μάρθα χάθηκε. Κυρία Σαμίου, ο Λένθρος Αντωνιάδης σας εξεβίαζε? Μην απαντάτε. Να σας φέρω κάτι. Ξεχνάτε ότι στο διπλανό γραφείο είναι ο άντρας μου. Δεν το ξέχασα, κυρία Σαμίου. Να κάνω άλλη μια ερώτηση, κυρίες μου. Θέλω όμως μια θετική απάντηση. Τα πάρτι. Αυτά τα περίφημα πάρτι του Μίτσιου. Τι νόημα έχουν? Νόμιζε ότι η ζωή είναι για να την γλεντάμε. Έχει τη δικιά του φιλοσοφία ο άνθρωπος. Γιατί όχι? Δικαίωμα. Θέλω να ρίξετε μια ματιά σε αυτές εδώ τις φωτογραφίες. Είναι όλο άντρες. Και να μου πείτε αν γνωρίζετε κάποιον από αυτούς. Αυτός εδώ είναι Ιταλός. Ξέρεις τι δουλειά κάνει? Μακάρι να ξέρα. Και αυτός είναι δικός μας. Όταν χορεύαμε, θυμάμαι, όλο με πατούσε. Τι δουλειά κάνει αυτός, ξέρεις? Κοράκι. Κοράκι. Ναι. Είχε γραφείο τελετών. Α, μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες μου. Με υποχρεώσατε. Αν και έχω κάποιο παράπονο, γιατί κάτι μου κρύψατε. Πάντως εγώ, Βαλέρη, δεν σου έκρυψα τίποτα. Από σένα, Λυκάκη, δεν έχω κανένα παράπονο. Και σε ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία σου. Είσαι γλύκα. Κάποτε μου το ξαναείπες αυτό. Τότε πίστευα ότι σου άρεσε. Εσύ αξίζεις για καλύτερη τύχη. Θυμάσαι εκείνο το βροχερό βράδυ που μου πήγε σπίτι? Είναι μια ωραία ανάμνηση για τα γυρατιά μου. Στα παλιά μου τα παπούτσια, τα γυρατιά σου. Κύριε Βαλέρη, να φεύγω κι εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φωλιάτη. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Η Μάρθα γκρεμίστηκε από τη βεράντα του σπιτιού. Σκοτώθηκε? Όχι. Πήγε 20 μέρες στο νοσοκομείο και μετά ξαναγύρισε στο σπίτι. Και ύστερα? Ύστερα. Ύστερα εξαφανίστηκε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαμίου. Thank you.
Έχεις να πεις τίποτα? Κάτι τέτοιο περίμενα κι εγώ. Και όσο για τη Δεσποινίδα Λύκη, πολύ θάρρος της έχεις δώσει. Δεν πειράζει. Και αυτή μας δίνει ένα σωρό πληροφορίες. Αυτή μου είπε για το πάρτι του Μίτσιου. Ναι, αλλά έτσι που μιλάει σε εκθέτει. Βαριέσαι. Κατά βάθος είναι καλό κορίτσι. Αν συνεχίσεις, θα με κάνεις να ανατριχιάσω από συγκίνηση. Έχεις καιρό για συγκινήσεις. Λοιπόν, στην υγεία της παρέας. Η υγεία των ωραίων κυριών. Το όμορφο καλοκαίρι μας! Γεια σας! Γεια σας! Καλησπέρα σας. Ο κύριος Μίτσιος. Ένα λεπτό. Κανένα πρόβλημα. Όλοι είναι καλοδεχούμενοι στο σπίτι μου. Χαίρομαι που σας βλέπω εδώ. Η αδυναμία μου είναι να δημιουργώ φιλίες. Στην υγεία σας. Πρώτη φορά πίνω με αστυνομικούς. Είστε πολύ έξυπνος κύριος. Είπα στην όμως Βαλέριος, Θωμάς Αποστόλου, συνάδελφος. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό για να σας καταλάβει κάποιος. Η έκφρασή σας είναι γεμάτη υποψίες. Κοιμόμαστε και ξυπνάμε με υποψίες, κύριε. Ναι, φοβερό. Όχι και τόσο άμα το συνηθίσεις. Πάντως το επάγγελμά σας ήταν το νεανικό μου όνειρο. Δεν ήταν και κανένα σπουδαίο όνειρο, κύριε. Μα γιατί το λέτε αυτό? Ο κύριος συνάδελφος θέλει να πει ότι όσο και να ψάξει κανείς δεν βρίσκει αστυνομικό μα βίλες και κότερα. Αυτό είναι αλήθεια. Κύριε Μίσιο, μπορούμε να πούμε δυο κουβέντες ιδιαίτερα? Βεβαίως, άρα εδώ μέσα γίνεται μεγάλος πανζουρισμός. Αν θέλετε πάμε μέσα, Εγώ θα μείνω εδώ αν δεν σας ενοχλεί. Ωραία, περάστε παρακαλώ. Εμένα με συγχωρείτε, έτσι κύριε. Να βάλω κάτι να πιούμε. Όχι για μένα, κύριε Μίτσιο, ευχαριστώ. Έχω κάτι προβλήματα με το στομάχι μου. Αν πρόκειται για πρόβλημα υγείας, δεν επιμένω. Σε τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμος? Κύριε Μίτσιο, από ό,τι βλέπω είστε ένας πολιτισμένος άνθρωπος και θα ήθελα πολύ να υπολογίζω στη βοήθειά σας. Ελπίζω να φανώ άξιος της εμπιστοσύνης σας. Ο αδερφός σας δεν βγαίνει ποτέ από το εργαστήρι του? Ναι. Είναι πάντα εκεί. Θα μπορούσε να έχει γίνει ένας μεγάλος χλήπτης, αλλά η μοίρα του είχε επιφυλάξεις. Θέλετε να τον δείτε? Όχι, όχι, ας μην τον ταλαιπωρήσουμε. Θα σας φανεί παράξενο αυτό που θα σας πω, αλλά είναι γεγονός. Καθιέρωσα αυτές τις διασκεδάσεις στο σπίτι μου μόνο για τον αδερφό μου, με την ελπίδα ότι θα ξεδώσει. Συγκινητικό. Δεν πιστεύω να με ειρωνεύεστε, αλλά είναι γεγονός. Κύριε Μίτσιο, η ζωή σας είναι κάπως προκλητική. Προς Θεού, δεν σας κάνω κριτική. Απλώς λέτε τη γνώμη σας. Αλλά μην ακούτε τι λέει ο κόσμος. Οι άνθρωποι είναι περίεργοι και έχουν αρκετή ζήλια. Βέβαια, δεν λέω ότι είμαι ενάρετος, αλλά δεν είμαι χειρότερος από τους άλλους. Έχω ένα θαυμάσιο όνομα στην αγορά. Εμπορεύομαι έργα τέχνης. Και αν σήμερα είμαι εδώ, αύριο μεθαύριο μπορεί να είμαι σε κάποιο ανάκτορο της Αραβίας. Μεγάλοι πελάτες οι Άραβες. Υποψιάζομαι ότι ζηλεύετε την καλή μου μοίρα. Θα ήθελα να σας κάνω ένα δώρο. Μου επιτρέπετε? Κύριε Μίτσιο, παρακαλώ. Δεν συνηθίζω να δέχομαι δώρα. Μη μου το χαλάτε. Σας έχω να πει ποτέ ότι είστε ένας ακέραιος άνθρωπος? Τέλος πάντων, σας καταλαβαίνω. Το καθήκον σας κάνετε. Πάντως, οποιαδήποτε εντύπωση και αν σχηματίσετε για μένα, δεν μπορείτε για τίποτα να με κατηγορήσετε. Μα δεν ήρθα για να σας κατηγορήσω. Καλός ή κακός είμαι βολεμένος, κύριε Βαλέρια. Και αν δεν ήμουν αυτό που είμαι, θα ήθελα να ήμουν ένας καλός αστυνομικός. Κι εγώ αν δεν ήμουν αστυνομικός, θα ήθελα να ήμουν ένας έμπορος έργων τέχνης. Κύριε Μίτσιο, με ανησυχεί πολύ η εξαφάνιση της Μάρθας.
Τότε θα ξέρετε ότι τη συνέβη κάποιο ατύχημα, μάλλον σοβαρό. Έπεσε από το απάνω πάτωμα στο πλακόστρωτο. Τυχαίο ήταν το ατύχημα. Ναι, τυχαίο. Και χάλασα μια περιουσία για να την κάνω καλά. Έμεινε κοντά μας μια εβδομάδα και μετά εξαφανίστηκε. Ήταν καλή κοπέλα, αλλά είχε κάνει έναν αποτυχημένο γάμο. Έχουνε περάσει και έχουνε χαθεί πολλές πεταλουδίτσες από εδώ, κύριε Βαλέριε. Και δεν ενδιαφέρεστε να μάθετε πού είναι? Κατά καιρούς ξανάρχονται, κύριε Βαλέριε. Το σπίτι μου είναι πάντα ανοιχτό σε όλους. Μ' αρέσει να έχω κόσμο. Μ' αρέσει το καλοκαίρι. Έχει μια ειδονική νάρκη. Σε τρελαίνει. Κύριε Μίτσιο, εύχομαι και το υπόλοιπο καλοκαίρι σας να είναι το ίδιο ευχάριστο. Πραγματικά έχει μια ειδονική νάρκη. Σαν πολύ τον άθρο παριστάνει ο Μίτσιος. Ναι, ενθουσιάστηκε από την γνωριμία μας, μόνο που δεν με φίλησε. Λες, υπάρχει περίπτωση να βρισκόμαστε σε λάθος δρόμο? Αν βγουν λάθος οι υποψίες μου, Θωμά, μέχρι που θα παραιτηθώ από το σώμα. Τόσο σίγουρος είσαι? Καλά. Τι συμβαίνει, κύριε υπαστηνόμε? Μαξ, καταλαβαίνω πως πρέπει να αισθάνεται ένας απατημένος σύζυγος. Δεν σε καταλαβαίνω. Άκουσε, Μαξ. Κάποτε θα μάθεις την αλήθεια. Δεν την αγαπούσες, Μαξ. Αλλιώς δεν την άφηνες να φύγει. Και κάτι άλλο ακόμα. Μην πηγαίνεις απόψε στην έπαυλη του Μίτσιου. Έχεις καμιά πληροφορία για τη Μάρθα? Η Μάρθα χάθηκε. Δεν το πιστεύω. Όπως νομίζεις. Πάντως ένα σου λέω. Γύρισε πίσω. Αυτό είναι διαταγή. Συμβουλή, Μαξ. Και κάτι άλλο ακόμα. Σ' ακούω. Δώσε μου το όπλο σου. Μια άλλη φορά. Προς το παρόν, ακολουθώ την πρώτη σου συμβουλή. Κάποιος διάβολος μας ρίχνει! Κανένας. Από λάθος έγινε, δεν ήθελα να σας χτυπήσω. Από λάθος δεν μα χτύπησες το Μάρι. Ποιος σε πλήρωσε, ρε φίλε? Κανένας. Κανένας. Πώς πάμε στο τμήμα? Προς. Προς, προχώρα.
Πάπης έχουν πάρει οργή. Πάπης σε πια να κλαις. Τι άλλο θέλετε, ότι είχα να σας πω, σας το είπα. Θωμά, ο φίλος από εδώ είναι εντάξει, παιδί. Ο Μίτσικος έβαλε, ρε. Ναι, και κάποια άλλη πιο πάνω από αυτόν. Λένε ότι θα γίνεται αιτία να χάσουν εκατομμύρια. Έχουν βαλθεί να ξαπαστρέψουν κι άλλους. Ο Μαξ. Ναι, έτσι τον λένε, Μαξ. Σας πάντως σας φοβούνται περισσότερο από κάθε άλλο. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο. Αν το ήθελα, θα μπορούσα να σας είχα σκοτώσει, αλλά τελευταία στιγμή μετάνιωσα και έριξα χαμηλά. Εντάξει, σε πιστεύουμε. Αυτή τη δουλειά έκανες πάντα. Μέχρι Ανθρακορίκο στο Βέλγιο έχω δουλέψει. Πολλές δουλειές, πολλές καταστροφές. Ύστερα έπλεξα άσχημα. Θωμά, ξέρεις ποια άλλη δουλειά έχει κάνει ο φίλος? Ποια? Οδηγός σε νεκροφόρα. Λοιπόν, άντε, κράτα και τα τσιγαράκια και θα τα πούμε αύριο. Πάμε. Κύριε υπαστυνόμε. Θα μπορούσα να σας βοηθήσω να βρείτε κάποια άκρη. Σε αυτό το χαρτί θα βρείτε τη διεύθυνση του τελευταίου θύματος τους. Χαίρετε. Γεια σας. Ο κύριος Βαλαουράς. Μάλιστα, εγώ. Μια πληροφορία θέλουμε, κύριε Βαλαουρά. Είμαστε αστυνομικοί. Αστυνομικοί? Μα εγώ ποτέ δεν είχα παρεδώσει με την αστυνομία. Μην ανησυχείτε, κύριε Βαλαουρά. Το ξέρουμε ότι είστε ένας εργατικός και τίμιος άνθρωπος. Θέλουμε μια πληροφορία για τον αδερφό σας, κύριε Βαλαουρά. Μα ο αδερφός μου έχει πεθάνει εδώ και 6 μήνες. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ξοδέψαμε και την τελευταία μας δεκάρα και δεν έγινε τίποτα. Δεν μου λέτε, πήγε και στο εξωτερικό? Μάλιστα. Και μια λεπτομέρεια ακόμα και φύγαμε, κύριε Βαλαουρά. Δεν μου λέτε, ήρθε κάποιος και σας έκανε μια πρόταση να πάρει τον αδερφό σας στο εξωτερικό και να πληρώσει αυτός όλα τα έξοδα? Μάλιστα. Φιλάνθρωπος. Θα τον ευγνωμονώ όσο ζω. Σωστά. Καλά θα κάνετε. Κύριε Βαλαουρά, πέστε μου κάτι. Κοιτάξτε αυτές τις φωτογραφίες. Αυτός που λέμε είναι κανένας εκεί πέρα? Με την ησυχία σας. Αυτός. Μάλιστα. Γνωρίζετε κανέναν άλλον? Και αυτός εδώ. Ήρθανε στο νοσοκομείο και είπανε να μην ανησυχώ για τον αδερφό μου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παλαβρο. Μα δεν μου είπατε όμως, γιατί με ρωτάτε? Μην ανησυχείτε. Για χαρά. Αστυνομικό μυστικό. Χαίρετε. Πρέπει να καλέσουμε συναγερμό. Χρειαζόμαστε ενισχύσεις. Όχι ακόμα, Θωμά, όχι ακόμα. Μη σε πιάνει πανικός.
Χαίρετε. Πάλι εσείς, κύριε. Εμείς. Μήπως ψάχνετε για φαντάσμα. Εγώ, όπως βλέπετε, είμαι μόνος μου. Ο Δαμιανός Μίτσιος είναι πάντα μόνος. Ένας καλλιτέχνης είναι ένας μοναχικός άνθρωπος. Μου δώσανε τα χάπια μου και, όπως βλέπετε, είμαι ακίνδυνη. Έτσι που με κοιτάτε, δεν νομίζετε ότι σας φέρουμε σαν ερείπιο? Όχι ερείπιο. Κάπως απογοητευμένο σε βλέπω. Το ίδιο έλεγε και εκείνη. Είμαι μια λυπητερή φωνή μέσα σε έναν κόσμο που έχει ανάγκη από γέλιο. Η προσωποποίηση της κατήφιας. Έτσι έλεγε. Δεν μπορείς να την ξεχάσεις ακόμα? Ποιος μπορεί να ξεχάσει μια Μάρθα? Μέσα στα χέρια μου πέθανε και χαμογελούσε. Όλοι νομίζουν ότι έφυγε. Όμως δεν είναι αλήθεια. Θα μείνει κοντά μου για πάντα. Μα καλά, εσύ είχες πει ότι εξαφανίστηκε. Έτσι είπα. Ναι. Την είχα συμβουλέψει ότι είναι θάνατος στα ναρκωτικά. Όμως δεν μ' άκουσε. Έφυγε από αυτή τη ζωή σαν να είναι τόσο δε μικρό απροστάτευτο πουλάκι. Είμαστε μόνοι μας εκείνο το βράδυ. Τελείως μόνοι μας. Ήτανε τέτοια ώρα. Κόντευε να ξημερώσει. Όχι, μην πηγαίνετε προς τα εκεί. Σας παρακαλώ. Εκεί την έχεις. Κανένας δεν το ξέρει. Μη μου την πάρετε, σας παρακαλώ. Αν μου την αφήσετε, θα σας πω πάρα πολλά. Εδώ μέσα γίνονται σημεία και τέρατα. Νομίζουν πως δεν καταλαβαίνω. Χρόνια ολόκληρα κάνουν αυτή τη δουλειά. Ξέρετε που βρίσκονται τώρα? Πού? Λοιπόν, σας τα πω όλα. Ζούμε, Βαλέριε. Έτσι ακριβώς το φαντάστηκα, Θωμά. Thank you.
Τι γυρεύεις εδώ, Μαξ? Έχω κι εγώ τις πληροφορίες μου, κύριε Παστινόμε. Μαξ, καλύτερα να γυρίσεις στο Παρίσι. Η Μάρθα δεν ζει πια. Τελικά ποιος τη σκότωσε? Τα ναρκωτικά, Μαξ. Ξέρεις τι βγάλανε από το αεροπλάνο που προσγειώθηκε πριν από λίγη ώρα? Το ξέρω από καιρό, μάλιστα. Γι' αυτό σου λέω να φύγεις. Αν συνεχίσεις έτσι, θα καταλήξεις κι εσύ στο τέλος ένας μισότρελος φωνιάς, Μαξ. Στο επανειδήν, κύριε Παστινόμε. Φεύγουνε, θα τους χάσουμε. Ξέρω το δρομολογιό τους. Βγες έξω, κύριε Μίτσιο. Και φρόνημα, Δεν κρατάω όπλο. Μπορούμε να μιλήσουμε εμείς οι δυο.
Τι θέλεις? Έχω εκατομμύρια σε αρκετές τράπεζες του κόσμου. Θα μπορούσα να σου δώσω όσα θέλεις, είπα στην νόμια Βαλέρια. Ως πότε θα τρέχεις και θα κυνηγάς τον κόσμο? Στο τέλος σε περιμένει μια συνταξούλα και ένα παγκάκι για να περάσεις τις τελευταίες ημέρες της ζωής σου. Εγώ είμαι η ευκαιρία της ζωής σου, είπα στην νόμια Βαλέρια. Μπορώ να σου κάνω και μια άλλη πρόταση? Σ' ακούω. Υπάρχουν πολλά κυκλώματα σαν και το δικό μου. Θα μπορούσα να σου φτιάξω μια κατάσταση με ονόματα και στέκια. Και με τι αντάλλαγμα? Με την ελευθερία μου. Και ένα διαβατήριο για τη Λατινική Αμερική. Λυπάμαι, αλλά δεν θα συμφωνήσω μαζί σου, κύριε Μίτσιο. Χάνεις την ευκαιρία της ζωής σου, Βαλέρια. Δεν πειράζει. Είναι πολύ βαρύ το έγκλημά σου. Εσύ και η όμοιή σου μαζεύετε το χρυσάφι καταστρέφοντας την νεολαία. Ξέρεις τι θα πει νεολαία, κύριε Μίτσιο? Η ελπίδα του αυριανού κόσμου. Και εσείς την καταστρέφετε. Τη στέλνετε στον τάφο με τα ναρκωτικά. Αν ήταν στο χέρι μου, θα κρεμούσα και εσένα και όλους αυτούς που κάνουν εμπόριο το θάνατο των παιδιών. Προχώρα! Δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ. Θέλουν πληροφορίες και φωτογραφίες. Ούτε πληροφορίες, ούτε φωτογραφίες. Δεν είμαστε στάρ. Άλλωστε πρέπει να συνοηθούμε προηγουμένως με τον αρχηγό. Ο αρχηγός λείπει. Όταν θα έρθει. Πάμε να φύγουμε από την πίσω πόρτα. Άντε, πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι. Κερνάω. Εντάξει. Ορίστε. Εσύ κερνάς, αλλά εγώ πάω και τα φέρνω. Έχεις κι άλλο επάγγελμα. Δεν μου λες, αλλά τι έγινε με τον Μίτσιο? Θα συνονοηθώ με τον αρχηγό, μη σε πιάνει τώρα άγχος. Αν πω άγχος, άλλο τίποτα, κοντεύω να χρυστώ ολόκληρο. Κανονικά πρέπει να πάρεις άδεια, να ξεκουραστείς λίγες μέρες. Γιατί εσύ δεν θέλεις ξεκούραση? Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν έχω οικογένεια. Α, ναι, βέβαια. Συγγνώμη, ο κύριος Βαλέριος. Μάλιστα. Με συγχωρείτε, κύριε Βαλέρη, αλλά δεν είμαι κανένας στρασής. Απλά προσπαθώ να πετύχω σε μια δουλειά. Έχω ανάγκη από τη βοήθειά σας. Τι δουλειά κάνεις? Δημοσιογράφος. Δηλαδή, προσπαθώ να γίνω δημοσιογράφος. Είναι μόλις μια εβδομάδα που έχω στο επάγγελμα. Άκουσα πως είχατε μια επιτυχία σχετικά με κάτι ναρκωτικά. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα, ναι. Δεν έδωσα ακόμα πληροφορίες σε κανένα συναδελφό σου. Θα με διώξουν από την εφημερίδα, κύριε Βαλέρη. Έχω ανάγκη από τη βοήθειά σας. Και εσάς δεν σας βοήθησε κάποιος στα πρώτα σας βήματα? Κάτσε και γράφει. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η συμμορία που πιάσαμε είναι από τις πιο πανούργιες. Διακινούσαν σκληρά ναρκωτικά σε όλο τον κόσμο, κλεισμένα μέσα σε φέρετρα. Σε φέρετρα? Γράφει όπως τα λέω. Έστελαν στο εξωτερικό ετοιμοθάνατους δήθεν για θεραπεία και όταν αυτοί πέθαναν εκεί, επέστρεφαν τα φέρετρα σφραγισμένα και γεμάτα ναρκωτικά. Και οι νεκροί? Δυστυχώς αυτοί οι δυστυχισμένοι δεν είχαν κανένα δικό τους. Στην πραγματικότητα τους έθαβαν εκεί. Α, και κάτι άλλο σημαντικό. Η συμμορία διέθετε ακόμα και γραφείο τελετών δικό της. Η ηρωίνη που πιάσαμε είναι αξίας πολλών εκατομμυρίων. Τα υπόλοιπα ας τα συμπληρώσει η δική σου δημοσιογραφική φαντασία. Μια ερώτηση ακόμα, κύριε. Ο φωτογράφος Γκίκας που δολοφονήθηκε και ο Λέαδρος Αντωνιάδης που επίσης δολοφονήθηκε, δεν είχαν κι αυτοί κάποια σχέση με την ιστορία? Ναι, είχαν. Ποιος τους σκότωσε, κύριε Βαλέρη?
Ποιος τον σκότωσε, κύριε Βαλέρια? Πάνω σε αυτό δεν έχω να σου πω τίποτα, φίλε. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Για σας καλό, γεια. Πραγματικά δεν ξέρεις ποιος καθάρισε αυτά τα ρεμάλια. Τι είδους άνθρωπος ήταν αυτός ο Μαξ? Είχε και αυτός έναν αποτυχημένο γάμο. Έτσι η Μάρθα, η γυναίκα του, τον παράτησε, ήρθε στην Αθήνα και έμπλεξε στο κύκλωμα του Μίτσιου. Και ο φωτογράφος και ο Αντωνιάδης την πουλούσαν και αυτός τους καθάρισε. Θα πρέπει να πάμε τώρα στην έπαυλη του Μίτσιου, ε? Δεν χρειάζεται. Μη είσαι ανησυχή. Έστειλα τους δικούς μας. Ωραία. Καλά έκανες. Δεν σου κρύβω πάντως ότι την έχεις πολύ άσχημα. Σε λίγο θα λένε όλοι ότι ο παστινόμος Βαλέριος αφήνει τους δολοφόνους και το σκάνε. Σε λίγο θα αρχίσουν οι ανακρίσεις. Πού είναι ο Μαξ? Ο Μαξ, Θωμά, θα ξαναγυρίσει. Μόλις πατήσει το πόδι του στο αεροδρόμιο του Ορλή, θα τον συλλάβουν. Πάω. Άντε, καληνύχτα, γιατί είμαι ψόφιος. Καληνύχτα. Ξημέρωσε. Έχεις δίκιο. Άντε, καλημέρα. Καλημέρα. Thank you.